centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα σας, κύριε Αναστασίου. Καλημέρα σας, κυρία Νατσούλη. Καλημέρα, κύριε Νατσούλη. Θέλω να θέσω και εγώ υποψηφιότητα για την Προεδρία. Αν προλάβετε μέχρι το απόγευμα να καταθέσετε τις απαιτούμενες υπογραφές. Είναι πολύ. Πρέπει να μάθει τουλάχιστον 5.000. Η χαρτούρα είναι μεγάλη. Η χαρτούρα δεν είναι μεγάλη. Χρειάζονται 5.000 υπογραφές. Μόνο. Λοιπόν, πού υπογράφουμε. Εκτιμώ όμως ότι αν κάνετε ένα κάλεσμα από ραδιοφόνου. Και επειδή είστε και πολύ έτσι όμορφοι, ας πούμε, και σωστά καλοβαλμένοι ως δημοσιογράφος, νομίζω θα τα μαζέψετε γρήγορα. Ακριβώς. Εδώ όλοι, 5.000, δεν μας ακούνε σίγουρα. Οπότε, ψηφίστε. Από μια υπογραφή να βάλει ο καθένας. Δεν θέλω τίποτα άλλο, την υπογραφή σας θέλω και προλαβαίνουμε. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τα πράγματα πώς εξελίσσονται και στο ΠΑΣΟΚ. Και εδώ να δούμε αυτό το θέμα ακριβώς των υποψηφιότητων αρχικά, κύριε Αναστασίου, διότι ένα κόμμα σήμερα που βρίσκεται σήμερα στο 7%, να έχει και 7 υποψήφιους, δεν είναι υπερβολή? Να σας πω την άποψή μου. Υπάρχουν δύο εκδοχές και το νόμισμα, ξέρετε, έχει πάντα δύο όψεις αυτά, ναι, τα πράγματα. Από τη μία είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι πάρα πολλές υποψηφιότητες ελοχεύουν ναι, τον κίνδυνο να δημιουργήσουν. Είναι δυνάμει και τάσεις, υπό αυτή την έννοια. Ναι, ελοχεύουν τον κίνδυνο να δημιουργήσουν διαλυτικές τάσεις. Ναι. Στο χώρο. Υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, η οποία λέει ότι για να είναι ένα κόμμα του 7-8% αυτή τη στιγμή και να υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από αυτό, τότε ο πολιτικός χώρος στον οποίο εκπροσωπεί το κόμμα αυτό δεν εκπροσωπείται. Υπάρχει ένα κοινό εκπροσώπησης. Και μάλλον αυτό βλέπουν όσα στελέχη εκδηλώνουν την προσωπική πολιτική φιλοδοξία να είναι υποψήφιοι. Βλέπουν λοιπόν ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα δεν εκπροσωπείται πολιτικά. Ναι. Δεν υπάρχει το απαιτούμενο ή η απαιτούμενη πολιτική εκφορά του λόγου, δεν υπάρχει η απαιτούμενη παρουσία όπως τη φαντάζεται ο καθένας βέβαια στο δικό του το μυαλό. Και δεν υπάρχει εν τέλει, αν θέλετε, παραμένει κόσμος δηλαδή πολιτικά άστεγος, επειδή ακριβώς βλέπουν ότι υπάρχει αυτό το κενό εκπροσώπησης. Και γι' αυτό ο καθένας από τη δική του μεριά θέλει να εκπροσωπήσει ακόμα καλύτερα το χώρο και ή δυνατόν να τον ανεβάσει και ποσοστιά. Τώρα. Οφείλετε όμως να παραδεχθείτε και να δώσετε ένα πόντο στον χώρο μας, κύριε Νατσούλη, εσείς, ως πιο παλιός, διότι όποτε είχαμε ιστορικές σωματικές διαδικασίες δεν πλήτατε ποτέ τουλάχιστον δημοσιογραφικά. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι είχαμε έναν τρόπο να στρέφουμε τα φώτα της δημοσιότητας πάντα σε εμάς. Ναι. Το καταφέρναμε αυτό. Αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και μετά, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους ψηφίους, σε όσους παραμείνουν τέλος πάντων στην κούρσα. Και εδώ θα έρθουμε να δούμε πόσοι θα παραμείνουν. Βέβαια, από χθες έχουμε την υποψηφιότητα η οποία αλλάζει τα δεδομένα. Είναι όντως έτσι πως παρουσιάζεται σήμερα και από το σύνολο του τύπου, είτε με θετικά σχόλια ή και με πολύ περισσότερα αρνητικά? Εντάξει, αυτό βλέπω, περισσότερο τα σχόλια είναι αρνητικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η υποψηφιότητα του κ. Παπανδρέου δεν πάει πέρα σε παρατήρητη. Δεν πέρα παρατήρητη, ναι. Υπό την έννοια ότι ήταν πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και όπως καταλαβαίνετε έχει μια άλλη βαρύτητα πολιτικά η υποψηφιότητα αυτή. Και με το σύνθημα νέα αλλαγή, Ναι. Από εκεί και μετά όμως, το ζητούμενο είναι κατά το πόσο θα έρθει αυτή η υποψηφιότητα να προσθέσει μέσα σε όλο αυτό. Εάν η υποψηφιότητα αυτή προσθέτει, εάν η υποψηφιότητα αυτή δημιουργεί, αν θέλετε, διαδικασίες και δυναμικές ακόμα μεγαλύτερες, τότε είναι βεβαίως καλοδεχούμενη. Ήταν βεβαίως αναφέρετο και είναι αναφέρετο το δικαίωμα του καθενός να είναι υποψήφιος, πολλό δε μάλλον πρώην Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού. Εντάξει, δεν συνηθίζεται για πρώην Προέδρους ή ακόμη και Πρωθυπουργούς να ξαναθέτουν υποψηφιότητα. Μοιάζει λίγο σαν ξαναζεσταμένο ίσως φαγητό που έχει κρυθεί και από το κόμμα του και από τους πολίτες και από την ιστορία. Ξέρω, να επανέλθετε δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει αυτό το πράγμα. Είναι πιθανό όμως ο κ. Παπανδρέου να θέλει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γράφτηκε η ιστορία ή να θεωρεί ότι δεν γράφτηκε σωστά όπως του έπρεπε και να θέλει να τη διορθώσει. Ναι. Από εκεί και μετά είναι δικό του θέμα το πώς το έχει στο μυαλό του άνθρωπος και τι ακριβώς θέλει να εκφράσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Νατσούλη, είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον, αν θέλετε, και αυτό κατά την άποψή μου θα αυξήσει και τη συμμετοχή από τη βάση. Μάλιστα. Τώρα εσείς εδώ που ηγείστε του κομματικού μηχανισμού, θα διαχειριστείτε όλο αυτό το πράγμα
με το επόμενο διάστημα μέχρι και τις 5 ή και 12 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να είστε ίσως απέναντι σε όλους. Έτσι δεν είναι? Απέναντι σε όλους. Θα πρέπει καταρχάς να εγγυηθώ από την πλευρά μου το αδιάβητο των διαδικασιών. Το αδιάβητο των διαδικασιών. Αυτό θα το κάνω. Ακριβώς. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα κάνω διαδικασία εσωκομματικά και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Και εγώ και νομίζω ότι ένα πρώτο δείγμα το είχαμε, διότι ενώ έχετε δηλώσει, αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Ανδρουλάκη, έτσι. Είχα μιλήσει προκαιρού σε εσάς και είχα εκφραστεί υπέρ της πολιτικής ανανέωσης στον χώρο. Μάλιστα. Αυτό είχα πει. Εντάξει. Την οποία εκφράζει, υποτίθεται όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή, δεν είναι? Να σας πω κάτι. Και αυτό πάλι είναι σχετικό. Υπό την έννοια ότι εάν ρωτήσετε ένα άλλο στέλεχος της περιοχής μας, οποιοδήποτε, όπου είναι στο μυαλό σας, την ανανέωση μπορεί να την πιστεύει με κάποιο άλλο πρόσωπο, να τη βλέπει στο πρόσωπο κάποιο άλλο. Άρα λοιπόν ήταν ενηγματική η δήλωσή σας εκεί? Όχι, κοιτάξτε, η δικιά μου δεν ήταν ενηγματική η δήλωση. Απλά θέλω να σας πω ή ότι... δεν πρέπει να πάρετε καθόλου θέση ευθέως? Εγώ δεν θα το ήθελα να το κάνω, υπό την έννοια ότι δεν είναι και σωστό απέναντι σε άλλους φίλους και ανθρώπους που υπορεύουν. Γιατί με τον κύριο Λαβέρδο, παραδείγματος χάρη, κάνατε τη βόλτα σας μέσα στην Καστοριά δίπλα με όλους τον άλλον, έτσι. Με όλους θα κάνω τη βόλτα μου. Κάνετε τη βόλτα με όλους. Γι' αυτό λέω, είναι η θέση σας τέτοια, ναι. Θα τους υποδεχτώ και θα τους καλοδεχτώ όλους, γιατί αυτό οφείλω να κάνω από τη θέση που έχω. Ναι. Αυτό είναι το σωστό. Όμως θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Ναι. Θέλω να προσθέσω ότι οι ίδιοι άνθρωποι τώρα, οι οποίοι ασκούν κριτική και καλοπροαίρετα ενδεχομένως για τις πολλές υποψηφιότητες στον χώρο, ενδεχομένως να ήταν και οι ίδιοι άνθρωποι που, αν υπήρχε μία υποψηφιότητα στον χώρο, να ασκούσαν πάλι κριτική για το γεγονός ότι δεν εκφράζεται όλο αυτό το πράγμα πολυτασικά και με μία υποψηφιότητα, για ποιο λόγο να πάω να συμμετάσχω και να ψηφίσω, θα ήταν το επόμενο επιχείρημα. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάπου στη μέση. Το ζήτημα είναι να κατεβούν πολιτικές θέσεις, να κριθούν οι θέσεις αυτές, ναι, να δούμε τις πολιτικές τους πλατφόρμες και από εκεί και μετά η κοινωνία των πολιτών που θα προσέλθει να ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές να κρίνει ανάλογα με το ποιο θέλει ο καθένας. Ναι. Τώρα, λένε ότι θα υπάρξουν από σήμερα κιόλας, δεν ξέρω αν ο κύριος Κιαγκέρογλου ήδη θα ανακοινώσει σήμερα την αποχώρηση του. Ακούμε ότι μέχρι το τέλος δεν θα μπορέσουν να φτάσουν ο κύριος Χριστίδης ή ο κύριος Γερουλάνος, μετά ειδικά την υποψηφιότητα Γιώργου Παπανδρέου, που είναι πολύ στενή. Ήταν τουλάχιστον στο παρελθόν πολύ στενοί συνεργάτες. Άρα λοιπόν μικραίνει ο τελικός αριθμός των υποψηφιότητων, έτσι, και των υποψηφίων προφανώς. Κατά την προσωπική μου άποψη, κάποιοι θα αποσυρθούν από την λίστα διαδοχής και από την κούρσα διαδοχής, κυρία Γεννηματά. Την οποία ρίστον παρόδο θέλω να ευχηθώ. Η οποία μας τίμησε αρκετές φορές, είχε έρθει και στην Καστοριά, κυρία Γεννηματά, την έχουμε δει και από κοντά δηλαδή. Θέλω, μιας και μου δίνετε το βήμα δράτω με τις ευκαιρίες, θα σας ευχηθώ περαστικά. Ναι, βέβαια. Και καλή ευκολία σε ό,τι περνάει και σε αυτήν και στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Γιατί είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ δυσάρεστα. Και πολύ ανθρώπινα αρχικά τώρα. Και ασφαλώς. Πέρα από τα υπόλοιπα. Ασφαλώς. Για να επανέλθω λοιπόν σε αυτό που μου ρωτήσατε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι κάποιοι θα αποσυρθούν από την κούρσα διαδοχής και αυτό βεβαίως θα μεταβάλει και λίγο τις συνθήκες. Ο μόνος όμως ο οποίος έχει δηλώσει ότι σοβαρά δηλαδή ότι θα σκεφτώ πραγματικά να αποσυρθώ διότι αλλάζουν τα δεδομένα και περίπτωση υποψηφιότητας Παπανδρέου είναι ο Κιαγκέρογλου, ο Βασίλης Κιαγκέρογλου. Ναι. Ο οποίος θεωρώ ότι ναι, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και από ό,τι μαθαίνω και εγώ. Σήμερα κιόλας, ναι. Από ό,τι μαθαίνω και εγώ δημοσιογραφικά θα πιθανά είναι να αποσυρθεί. Ναι. Από εκεί και μετά, αν φύγει και Χριστίδης, αν φύγει και Γερουλάνος, εδώ τη βλέπετε πιθανή την αποχώρηση λόγω Γιώργου Παπανδρέου? Στην περίπτωση του Παύλου του Γερουλάνου? Ναι. Όχι, δεν τη βλέπω πιθανή. Ναι. Όχι. Όχι. Δεν ήταν πολύ στενοί συνεργάτες και φίλοι στο παρελθόν? Ναι. Αυτό δεν σημαίνει κάτι όμως. Α. Όπως και επίσης δεν βλέπω και πιθανή την αποχώρηση του Καστανίδη. Σε περίπτωση υποψηφιότητας. Ναι, για τον Καστανίδη δεν μιλάμε κι εμείς. Γιατί φαίνεται ότι, νομίζω το έχει δηλώσει, ότι δεν υπάρχει τίποτα που να με κάνει να πάω πίσω. Αν δεν κάνω λάθος, το έχει δηλώσει. Έχω την αίσθηση και ο κύριος Γερουλάνος. Ακριβώς το ίδιο πράγμα δήλωσε. Ναι. Ότι δεν συντρέχει καμιά προϋπόθεση να αποσύρει την υποψηφιότητά μου. Συνεπώς δεν νομίζω ότι είναι πιθανό να αποσύρουν οι υποψηφιότητες αυτές. Για κοινά άλλη εκλογές, αλλά ο κύριος Λοβέρδος από εδώ, κύριε Αναστασίου, είπε ότι το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου ή 12ης Δεκεμβρίου θα μιλάμε για νέο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Είναι και αυτό ένα θέμα τώρα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα? Δηλαδή, πώς το βλέπετε από μέσα? Εμένα η άποψή μου από τότε ήταν πολύ συγκεκριμένη. Σας την είχα πει δημοσίως ότι κακώς το ΠΑΣΟΚ τότε προχώρησε σε αλλαγή
σε επανίδρυση και αλλαγή, αν θέλετε, ονόματος. Διότι ένα το όνομα από... μάλιστα που όπως μας είπε ο... από εδώ από την Καστοριά ο κύριος Λοβέρδος, το έχουν βγάλει δύο στελέχη που είναι σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο, πες τον, ο δήμαρχος Πάρου, ο Ραγκούσης, και ο άλλος που ήταν στο... στη Δημάρ, ο... και ήρθε μετά... Ο Κουβέλης. Όχι, 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 ο νεαρός, ο Θεο... Ο Θεοχαρόπουλος. Θεοχαρόπουλος. Ναι, κοιτάξτε. Δεν ξέρω. Πασόκ όμως, κύριε Αναστασίου, σημαίνει αφημί Πασόκ, σημαίνει χρέη πολλά. Πόσα πολλά δηλαδή. Δεν ξέρω. Πόσα χρέη πολλά. Χάνεται η μπάλα, λέει, ξέρω εγώ. Λιγότερα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι να σας πω. Λιγότερα. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ λιγότερα. Αλλά να σας πω κάτι. Ζούμε καθημερινά σε μια παραγωγική οικονομία η οποία λειτουργεί με το χρέος. Θέλω να πω ότι είτε είμαστε ιδιώτες, είτε εκπροσωπούμε ένα κόμμα, ναι, αλλά είτε οργανισμό. Τα κόμματα λίγο πρέπει να δείχνουν λίγο μια πιο... Συμφωνώ. Ναι. Σε αυτό απαρέγγυλο, δεν διαφωνώ. Όμως όπως λειτουργεί μια επιχείρηση η οποία δανείζεται, όπως λειτουργεί ένας οργανισμός, έτσι λειτουργήσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και όλα τα κόμματα. Ναι. Και επειδή είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ, λιγότερα από το ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω. Δηλαδή δεν πρόλαβε και εκείνος να κάνει τόσα χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν είναι εκεί κοντά, είναι λίγα λιγότερα. Όχι, νομίζω δεν είναι. Αυτή την εντύπωση έχω. Έτσι διάβαζα μια φορά ένα δημοσίευμα. Μπορεί να κάνω λάθος. Σημαντικό είναι όμως ότι για να πάμε στο πολιτικό του ζητήματος, κατά την προσωπική μου άποψη, κακώς είχε μπει τότε το συνέδριο στη λογική αλλαγής ονόματος. Δεν φταίει το όνομα. Ευθύνονται οι άνθρωποι και οι πολιτικές που ασκούν αυτοί. Άρα λοιπόν Πασόκ και με τον ήλιο του Πασόκ, κανονικά δηλαδή 5 Δεκεμβρίου πιστεύετε ότι πρέπει να επανέλθει το Πασόκ? Εξαρτάται ποιος θα εκλεγεί και εξαρτάται τι κομίζει, ναι, αυτός που θα εκλεγεί. Ας πούμε ο κύριος Λοβέρδος στην προηγουμένη περίπτωση μιλάει καθαρά για Πασόκ. Λοιπόν, εδώ κατευθείαν μου στέλνουν εδώ τα χρέη. 309 Νέα Δημοκρατία, Πασόκ 254. Είναι από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Είναι από ευρωπαϊκό πίνακα το τι χρωστάνε ευρωπαϊκά κόμματα. Εσπεντέμετα με 48,2 και ακολουθούν πολλά. Αλλά στην Ευρώπη είναι με διαφορά, θα λέγαμε, αυτά τα δύο πρώτα κόμματα. Ναι, εντάξει. Ναι, δεν το φυζητώ. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ με 3,9 είναι στον πίνακα, αλλά με 3,9, δηλαδή πολύ μακριά από τα 254 του Πασόκ και τα 309 της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ λοιπόν δεν αφήσω αυτό που μου λέτε το στοιχείο. Εγώ λοιπόν αυτό που έχω να σας πω είναι ότι κατά την προσωπική μου άποψη για το πολιτικό ξανά του ζητήματος κακώς μπήκε τη λογική τότε το συνέδριο να αλλάξει όνομα, διότι δεν έφταιγε το όνομα. Έφταιγαν, ξαναείπα, οι άνθρωποι που το εκπροσωπούσαν και οι πολιτικές που εφήρμοζαν αυτοί, γιατί οι άνθρωποι είναι φορείς πολιτικής, κακά τα ψέματα. Και νομίζω τώρα όλο αυτό θα εξαρτηθεί από τον επόμενο αρχηγό του χώρου, του κινήματος αλλαγής, εάν θα μετατραπεί και πάλι σε Πασόκ, εάν θα μετανομαστεί το καθεστής. Από εκεί και μετά, σε κάθε περίπτωση, νομίζω θα έχει το επόμενο δίμηνο περίπου, 50 μέρες μαζί με την δεύτερη Κυριακή, αν υπολογίσουμε θα υπάρχει μια δεύτερη Κυριακή, θα έχει ένα ενδιαφέρον και θα υπάρχουν διάφορες έτσι και ζυμώσεις και συζητήσεις και αφήξεις, τουλάχιστον στην περιοχή μας, από υποψηφίους πρόεδρους. Ναι. Η δική μας περιοχή. Βλέπετε ήδη, κύριε Αναστασίου, αν έχει μια τάση, αν έχει μια προτίμηση, αν έχει μια συμπάθεια, η δική μας περιοχή εδώ της Καστοριάς θα ενδιαφερθεί πραγματικά για αυτές τις εκλογές υπέρ κάποιου υποψηφίου καθαρά και δυνατά, ή εδώ τα πράγματα θα είναι μοιρασμένα? Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε όλες τις τάσεις να εκφράζονται. Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε ανθρώπους να στηρίζουν και τον Αντρέα τον Λοβέρδο και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, και θα δούμε και τον Γιώργο τον Παπανδρέου και το καθεξής. Το ζήτημα όμως για πάλι για μένα είναι Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι αν ήταν σήμερα στη ζωή ο Φίλιππος Πετσάλινκος, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα ήταν από τους πρώτους υποστηριχτές γι' αυτό που λες τώρα, αγαπητέ Θωμά, το πώς πρόσωπα μπορούν να βγαίνουν μπροστά για κάποιους υποψηφίους, έτσι. Ναι, υπήρχε και μια στενή προσωπική φιλία, έτσι. Πολλών ετών, έτσι. Έτσι ακριβώς. Επομένως, λοιπόν, για να επανέλθω... Θα ήταν μια πολύ καθαρή, θα λέγαμε, προτίμηση. Δεν ξέρω αν μια τόσο καθαρή μπορεί να βγει και στην πορεία.
ας πούμε, και ο Βαρσάμης από την άλλη βγαίνει πολύ καθαρά υπέρ του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι, ο Κοσμάς και την προηγούμενη φορά. Και την προηγούμενη φορά, ακριβώς. Τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, είναι αναφέρον το δικαίωμα του καθενός. Αυτό είναι λέω, από τα πιο γνωστά στελέχη, υπάρχει περίπτωση να δούμε καθαρές προτιμήσεις και στηρίξεις στο δημόσιο διάλογο? Αυτό ρωτάμε. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό νομίζω εσείς σκαλίζοντας, αν θέλετε, λίγο την ιστορία. Εδώ το θέμα είναι να μην σκαλίσουμε, το θέμα είναι να βγείτε από μόνοι σας. Δηλαδή, τι να σκαλίσουμε εμείς με το ζόρι? Δεν γίνεται. Όχι, με το ζόρι δεν γίνεται. Αυθόρμητα και να βγαίνεις με το όνομά σου, επαναλαμβάνω, από τα γνωστά στελέχη του Πασόκ στην Νέα Καστοριά, που να ταχθούν υπέρ υποψηφιοτήτων. Αν θα το δούμε αυτό. Δεν νομίζω. Ναι. Νομίζω όσοι θα θελήσουν να το κάνουν, θα το κάνουν. Από εκεί και μετά, όλος ο κόσμος θα πανέκφραση στην κάλπη. Στην άποψή μου. Ναι. Υπό αυτή την έννοια θα εκφραστούν όλες οι τάσεις, λοιπόν, ότι δεν θα είναι τόσο σκληροπυρηνικές οι εκλογές στην Καστοριά. Θυμίζουμε την προηγούμενη φορά πρώτος ήταν ποιος στις προηγούμενες διαδικασίες? Την προηγούμενη φορά εδώ πρώτος ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης και δεύτερη κυρία Γεννηματά. Ο Ανδρουλάκης ήταν πρώτος, ναι. Ναι. Και δεύτερη κυρία Γεννηματά. Ναι. Έτσι ήταν την προηγούμενη φορά. Στην προηγούμενη φορά ήταν αυτό. Βέβαια. Επαναλαμβάνω, πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν για το πώς σκέφτεται και ο κόσμος του Πασόκ ακόμα για την επόμενη μέρα. Η πολιτική είναι δυναμική, ξέρετε, και αυτά τα πράγματα αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Εδώ όμως μπαίνει και μια άλλη συζήτηση. Βλέπουμε εδώ και διαβάζουμε, λέει, αν βγει ο Λοβέρδος, τον θέλει ο Μητσοτάκης. Αν βγει ο... δεν ξέρω ποιον θέλει ο Τσίπρας. Δηλαδή, εδώ έχουμε προτιμήσεις και άλλων κομμάτων. Μισό λεπτά, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό, κύριε Αναστασίου. Και αν το βλέπετε και εσείς τα στελέχη αυτό, δηλαδή αν σας προβληματίζει αυτό το πράγμα, ότι άλλα κόμματα, και μάλιστα από τα δύο πρώτα, έχουν επιθυμία για το ποιος πρέπει να βγει. Πάντως είναι πραγματικά περίεργο, αξιοπερίεργο, σε όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, τα οποία τρομερό. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταποντιστεί ποσοστιά, είναι πραγματικά αξιοπερίεργο το γεγονός ότι όλο αυτό το κακό Πασόκ το οποίο κατέστρεψε τη χώρα, γιατί αυτό ήταν το αφήγημα την τελευταία δεκαετία, ας πούμε, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αφαιμάζεται στελεχειακά είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όλο αυτό το κακό Πασόκ που κατέστρεψε τη χώρα, προσπαθούν όλοι από αυτή τη δεξαμενή να πάρουν στελέχη από αυτό το κακό Πασόκ, γιατί τα ίδια στελέχη ήταν πάνω κάτω. Και είναι στελέχη πολλά, όχι απλά μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στελέχη που είναι και σε θέσεις κυβερνητικές και στη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Τώρα κοιτάξτε, νομίζω ότι όλο αυτό που με ρωτάτε έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Τι εννοώ με την επόμενη μέρα? Των συνεργασιών. Εννοώ ότι όσοι πραγματικά βλέπουν. Αυτό όμως δεν είναι πολύ κομψό, είναι έτσι πως το λέμε, το λες κομψάθωμα. Αλλά εδώ μιλάς ουσιαστικά ότι θέλουν δεκανίκια, αυτό θέλουν? Όχι, δεν πιστεύω ότι θέλουν δεκανίκια. Τι θέλουν? Εγώ πιστεύω απλά ότι θέλουν να δουν κατά το πόσο την επόμενη μέρα θα μπορέσουν να έχουν μια πολιτική συνεννόηση. Τι εννοώ? Ενδεχομένως οι δεξιόστροφοι ψηφοφόροι να θεωρούν ότι θα έχουν μια μεγαλύτερη πολιτική συνεννόηση με την εκλογή του Ανδρέα Λοβέρδου. Ενδεχομένως απ' την άλλη οι αριστερόστροφοι ψηφοφόροι ή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να θεωρούν ότι θα έχουν μια μεγαλύτερη συνεννόηση, ας πούμε, με τον Χάρη τον Καστανίδη. Ναι. Όλο αυτό όμως δείχνει και κάτι άλλο. Δείχνει το ενδιαφέρον που υπάρχει από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις για την εξέλιξη σε αυτό το χώρο τον πολιτικό. Και προφανώς το δείχνει γιατί δεν θα ασχολούνταν κανένας μαζί σου εάν ήσουν απλά ένα γραφικό 7-8% και δεν είχες κάτι να πεις ή δεν είχες κάτι να δώσεις ή δεν είχες δικαίωμα ή δεν είχες δύναμη και δυναμική για το μέλλον. Προφανώς λοιπόν, επειδή βλέπουν ότι μπορεί να προκύψουν δυναμικές από αυτό το πράγμα όλο, έχουν και στραμμένο το βλέμμα τους εδώ. Και τις προτιμήσεις τους. Εγώ τώρα στο κουτσομπολιό του τύπου, αν βγει ο Λοβέρδος θα το πάει στο Μητσοτάκι, αν έβγαινε η Φόφη θα το πήγαινε στο Τζίπρα και το καθεξής, γιατί τα λέγανε και αυτά στο παρελθόν, δεν μπαίνω στη λογική να απαντήσω, διότι έχουν πει από μόνοι τους όλοι οι υποψήφιοι πρόεδροι ότι μιλάμε για αυτόνομη πορεία πολιτικά. Και θεωρώ ότι είναι βασική προϋπόθεση. Πάντως δεν θα ήταν η τελευταία φορά που θα κυβερνούσαν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα. Το είδαμε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Λογικά δεν ήταν η τελευταία φορά. Όχι, να σας πω κάτι όμως. Η κουλτούρα συνεργασίας πρέπει να αναπτυχθεί κάποια στιγμή και εδώ. Γιατί στο κομμάτι αυτό είμαστε αρκετά πίσω. Δείτε τι έγινε στις εκλογές στη Γερμανία για την καγκελαρία. Ναι. Και δείτε πώς πάει να σχηματιστεί μια ακόμα επόμενη κυβέρνηση. Ακόμα δεν σχηματίζεται πάντως εκεί. Ακόμα δεν έχει σχηματιστεί. Λέει ότι θα περάσει και η χρονιά και δεν θα σχηματιστεί. Ωραία. Δεν θα πρέπει λοιπόν αυτή η κουλτούρα συνεργασίας να αναπτυχθεί σιγά σιγά και στην Ελλάδα? Γιατί κάποια στιγμή
κατακρίθηκε σφόδρα το Πασόκ από μια μεγάλη μερίδα κόσμου. Εντάξει, οι οποίοι μετατοπίστηκαν. Για πολλούς από εμάς, τους παλιότερους, που μεγαλώσαμε μέσα σε πολλά μίση και πάθη, που μεγαλώσαμε σε πράσινα και γαλάζια καφενεία και τον ανταγωνισμό που υπήρχε, θεωρούνταν για πάρα πολλούς αδιανόητο να βρεθούν αυτοί κάποια στιγμή μαζί. Εντάξει, αλλά έχουμε φτάσει το 2021 όμως. Έχουμε φτάσει το 2021. Όπως και τώρα, δηλαδή, πόσοι πιστεύουν ότι μπορεί να κυβερνήσουν μαζί η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Με συγχωρείτε όμως, αλλά τα κόμματα, ναι, τα κόμματα υπάρχουν και έχουν ένα αυτοσκοπό. Ναι. Ο αυτοσκοπός όλων των πολιτικών κομμάτων, όχι μόνο του κόμματος που εκπροσωπώ εγώ, όλων των πολιτικών κομμάτων, είναι να υπηρετήσουν την πατρίδα τους, το κράτος τους και την κοινωνία. Δεν είναι να υπηρετούν τους εαυτούς τους. Άρα, με αυτή τη λογική, όταν κάτι είναι προς όφελος, αν συνεργαστώ εγώ με οποιονδήποτε άλλον της πατρίδας μου, θα το κάνω. Γιατί να μην το κάνω. Ναι. Δηλαδή, θα ήταν σοφότερο το 2012 μετά τις διπλές εκλογές να μείνει η χώρα κυβέρνητη και να μην συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ. Θα ήταν σοφή επιλογή να πει, ας πούμε, τότε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ότι εμένα δεν με αφορά η χώρα, κάντε ό,τι θέλετε, σύρετε τη χώρα σε εκλογές 100 φορές και να μείνει το καράβι κυβέρνητο. Δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό αυτό, ούτε σοβαρό. Και δεν νομίζω ότι θα εξέπαιρνε σωστά μηνύματα ούτε στις αγορές, ούτε στην οικονομία, ούτε στο μεταρρυθμιστικό πρόσημο που είχες, σε τίποτα. Θα δημιουργούσε μια αναταραχή μόνο, θα είχαμε και πάλι επιτηρήσεις από την τρόικα της εποχής εκείνης και το καθεξής. Άρα λοιπόν, τώρα, η προσπάθεια της κυβέρνησης, παρότι ζημιώθηκε από εκείνη την κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ, ζημιώθηκε πολιτικά εννοώ. Γι' αυτό έχει και τα ποσοστά. Δηλαδή, ακριβώς. Η προσπάθεια λοιπόν της κυβέρνησης, εγώ είναι γερμανικό λόγο και αυτό. Εγώ αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι το ίδιο ενδεχομένως θα έκανα. Διότι υπήρχε αδιέξοδο. Διότι το δεύτερο κόμμα τότε που προέκυψε ο ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο του 12 δεν έμπαινε στην κυβέρνηση. Και τι θα γινόταν λοιπόν, ήταν σοφότερο να μείνει η χώρα κυβέρνητη. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ Πασόκ είμαι, αλλά πάνω απ' όλα είμαι Έλληνας όμως. Και αγαπάω την πατρίδα μου, αγαπάω το κράτος και αγαπάω όλο αυτό που έχουμε εδώ. Και αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Μάλιστα. Τώρα, για να δούμε λίγο αν υπάρχει υποψήφιος μέσα σε αυτούς τους 7 που μπορεί να κρατήσει πραγματικά ενωμένο το κόμμα και την αυριανή ημέρα. Γιατί εδώ βλέπω και τέτοιου είδους σχόλια. Ποιος μπορεί, δηλαδή, αν βγει ο Γιώργος Παπανδρέου, μπορεί να κρατήσει όλο αυτό τον οργανισμό πραγματικά ενωμένο χωρίς διαρροές την επόμενη μέρα, ας πούμε. Υπάρχει πρόσωπο που να το διασφαλίζει αυτό. Δεσμεύονται όλοι για τη συνέχεια του κόμματος ενωμένοι για την επόμενη μέρα. Τουλάχιστον τυπικά και δημόσια δεσμεύονται. Ναι. Στην ουσία στην πραγματικότητα. Όλοι θέλουν να προσθέσουν δυνάμεις, να αθροίσουν δυνάμεις και να πολλαπλασιάσουν δυνάμεις. Τώρα στην πραγματικότητα θα το δούμε. Την επόμενη μέρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτή τη στιγμή όμως, χωρίς να πείτε όνομα, υπάρχει πρόσωπο κατά τη γνώμη μας που μπορεί να το διασφαλίσει ρεαλιστικά αυτό για την επόμενη μέρα? Κατά τη γνώμη μου υπάρχει. Ναι. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει. Το Βεβαίως. Οποίο φαντάζομαι ότι θα ψηφίσετε κιόλας. Σωστά φαντάζεστε. Μάλιστα. Λοιπόν, με τι στόχο μπαίνετε, γιατί βλέπω τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια, θα λέγαμε, ζωηράδα. Βλέπετε τι γίνεται, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν ξαναγυρνάει ο κόσμος στα κόμματα. Και αυτό είναι μια περιέργεια μου. Χθες είχαμε, παραδείγματος χάρη, τον κύριο Αδάμα από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ γράφτηκαν τις τελευταίες μέρες για να ψηφίσουν στις εσωκομματικές εκλογές. Όχι για πρόεδρο, για να βγει πρόεδρο στην ΕΝΟΔΕ. Γράφτηκαν 1.800 πόσα άτομα, μας είπε ο πρόεδρος. Δηλαδή, εδώ αυτά δεν έχουν χρόνια να συμβούν αυτά τα πράγματα. Ακόμη και σε έναν χώρο που κυριαρχεί στην Καστοριά, εδώ και δεκαετίες. Ξαναγυρνάει ο κόσμος στα κόμματα. Δηλαδή, βάζετε και εσείς στόχους σε αυτή την μάχη που έρχεται την εκλογική για συμμετοχή του κόσμου στις εκλογικές διαδικασίες. Ξαναγυρνάει ο κόσμος στα κόμματα. Τι σημαίνει? Η αλήθεια είναι την τελευταία δεκαετία όλα τα κόμματα, όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν περάσει, δεν διάγουν και τις καλύτερες τους μέρες. Όχι, βέβαια. Ως οργανώσεις, ως συμμετοχή και ως αν θέλετε εξωστρέφεια απέναντι στην κοινωνία. Οι άνθρωποι δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για κόμματα. Τι λέτε? Όμως δεν είναι σωστό, ξέρετε αυτό. Δεν είναι σωστό, δηλαδή, να αποστρεφόμαστε τα κόμματα, γιατί τα κόμματα είναι οι οργανωμένες μορφές κοινωνίας έναντι της πολιτικής. Μέσω των κομμάτων ασκείται η πολιτική και μέσω των κομμάτων ακούγεται ο πολίτης, ακούγεται η κοινωνία. Μέσω της οργανωμένης μορφής της, τέλος πάντων. Είτε αυτό λέγεται μετά σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο συνδικαλιστικά όργανα, ούτω καθεξής. Συνεπώς, δεν είναι για μένα σωστό να αποστρέφονται τα κόμματα οι πολίτες. Γιατί αν κάτι δεν μας αρέσει, ξέρετε, πάμε το αλλάξουμε από μέσα. Όταν δεν μας αρέσει το σπίτι μας,
Πάμε το κάνουμε ανακαίνιση, δεν το κρεμίζουμε. Το σπίτι δεν το κρεμίζουμε στη θέμελα. Πάμε το ανακαινίζουμε, το κάνουμε καινούργιο, το κάνουμε πιο σύγχρονο, το κάνουμε πιο όμορφο, πιο ωραίο, πιο λειτουργικό. Ακριβώς το ίδιο θα πρέπει με τον ίδιο τρόπο να λειτουργούμε και για τα κόμματα που ο καθένας πιστεύει ότι θέλει να νίκει τέλος πάντων. Συνεπώς, είναι πολύ πραγματικά χαρμόσυνο ως είδηση το γεγονός ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, μεταστροφή που μακάρι να την δούμε και στη δική μας. Ναι, εγώ το παρατηρώ και στη δική μας την περίπτωση. Και βεβαίως είναι και πολύ χαρμόσυνο γεγονός ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον στη Νέα Δημοκρατία τώρα για τις εκλογές Προέδρου. Τεράστιο, βέβαια, ρόλο παίζουν και οι υποψήφοι που φέρνουν κόσμο και εγγράφουν. Σαφώς, αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πάει και με το ζόρι από την άλλη. Να σας υπενθυμίσω μία προσωπική μου εμπειρία. Ναι. Όταν το 2008, τον Μάιο του 2008, ήμουν υποψήφιος γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και εξελέγην τότε με τον Χρήστο τον Άτο ως αντίπαλό μου. Α, ναι, βέβαια. Το φίλο και ο σύντροφος Χρήστον Άτο, βεβαίως. Λοιπόν, τότε λοιπόν στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ είχαν ψηφίσει, ξέρετε, 2.700 άνθρωποι. Απίστευτα. Ναι, βεβαίως. Ήταν πολύ ψηλή, ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Όταν λοιπόν ψήφισαν στο ΠΑΣΟΚ της Καστοριάς 2.700 άνθρωποι, που το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά στην περιοχή μας δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρό από την Δημοκρατία, καταλαβαίνετε ότι και ακόμα περισσότερα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ακόμα μεγαλύτερο μπορεί να γίνει αυτό. Ήταν πιο παρά... Δημοκρατία. Τώρα μισό λεπτό και Θωμά, γιατί είπες κάτι το οποίο με κεντρίζει για την επόμενη ερώτηση. Ήταν πιο παραγωγικό το ΠΑΣΟΚ για την Καστοριά όμως από τη Νέα Δημοκρατία? Όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του. Όλα αυτά τα χρόνια, ναι. Την άποψή μου την ξέρετε και είναι καθαρή. Ναι, βεβαίως, ήταν πιο παραγωγικό. Η άποψή μου είναι αυτή. Και όχι μόνο για την Καστοριά, αλλά και για τη χώρα. Δηλαδή η Καστοριά, ακόμη και αν ψηφίζει ένας νεοδημοκράτης αυτή τη στιγμή, είναι με το κόμμα του σταθερά κτλ. Ναι. Αναγνωρίζει και νεοδημοκράτης, πιστεύεις ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει περισσότερα πράγματα για την Καστοριά στα χρόνια που κυβέρνησαν οι δυο τους, τέλος πάντων? Εξαρτάται το πρόσωπο, εξαρτάται με ποιο μιλάς. Ναι. Αλλά αυτό που σας λέω εγώ δεν κομίζω σοφία, δεν σημαίνει ότι το λέω εγώ είναι έτσι, ούτε εγώ είμαι το άγιο δισκοπότηρο, επειδή το λέω εγώ είναι το σωστό. Αλλά η άποψή μου είναι ότι αν δείτε στην Καστοριά τι έγινε όλη την προηγούμενη 30 ετία και επί ποιας κυβέρνησης έγινε, η άποψή μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ βοήθησε περισσότερο την περιοχή μας. Αυτό. Μάλιστα. Όπως και τη χώρα σας, ξαναλέω. Πάρτε στη χώρα όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που γίνανε τα τελευταία 30 χρόνια και πείτε μου επί ποιας κυβέρνησης γίνανε. Για να δούμε δηλαδή πού χρεώνονται, πού πιστώνονται μάλλον. Πού χρεώνονται. Κλείνουμε την παρέμβαση, συνεχίζεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή ότι γενικώς η εικόνα που είχε όλα αυτά τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ και στην περιοχή μας αλλά και στη χώρα ήταν καλύτερη. Αυτή. Άρα λοιπόν, σε αυτές τις εκλογές με τι στόχο πάτε, πώς είναι σήμερα τα εγγεγραμμένα και τα ταμιακώ τακτοποιημένα μέλη? Κοιτάξτε, αυτό νομίζω έχει μικρή σημασία να το πούμε. Υπό την έννοια ότι από ό,τι μαθαίνω, τουλάχιστον από την ΕΔΚΑΠ, μιλώντας και με τον κύριο Καπετανάκη, είναι πιθανό την ημέρα των εκλογών να δίνεται το δικαίωμα σε εσάς, ας πούμε, που δεν είστε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος. Να τακτοποιηθείς και να ψηφίσεις. Να εγγραφείς και να ψηφίσεις. Μάλιστα. Δηλαδή θα ανοίξει η διαδικασία στην κοινωνία. Ωραία. Και νομίζω ο στόχος λοιπόν είναι και πάλι να φτάσετε τους 2.700, που είναι ένας αριθμός ρεκόρ συμμετοχής τοπικά. Γι' αυτό, για τις εκλογές του Δεκεμβρίου. Υπήρχε και μεγαλύτερος αριθμός ρεκόρ στην Καστοριά. Όταν βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου πρώτος. Που είχε να κάνει και με τις εκλογές του 7 μεταξύ Παπανδρέου και Βενιζέλου. Βέβαια, το θυμάμαι. Υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Κοιτάξτε, ο στόχος είναι σε κάθε περίπτωση. Και επαναλαμβικά νομίζω ότι είχαμε κοντά στο εκατομμύριο. Επειδή όμως έχουμε το μυαλό στο κεφάλι και ξέρουμε πλέον ότι δεν είμαστε το ΠΑΣΟΚ του 40%, του 45%, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε το ΠΑΣΟΚ του 8%. Σε κάθε περίπτωση ο στόχος είναι να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από τις εκλογές της κομματικής του 2018. Μάλιστα. Αν επιτευχθεί αυτό, νομίζω ότι θα τότε είναι. Πώς ήταν τότε το 2018? Τότε ψηφίσανε στην περιοχή μας, αν θυμάμαι καλά, περίπου 800 άνθρωποι. Περίπου 800. Και στους τρεις Δήμους, λέω τώρα. Μάλιστα. Και στους τρεις Δήμους. Και για τους τρεις Δήμους και για την Καστοριά και για τον Ιστόριο και για Πάρκο. Μάλιστα. Δεν είμαστε, λέει ο Θωμάς Αναστασίου, κόμμα του 40%. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει κόμμα του 40%? Βεβαίως. Υπό σοβαρές προϋποθέσεις μπορεί και με πολλή δουλειά. Όμως, ξέρετε, στην πολιτική υπάρχει ένα δόγμα, το οποίο είναι σωστό. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, λέει από την άλλη ο ποιητής. Και εκτός από αυτό, στην πολιτική, ξέρετε, λένε ποτέ μιλές ποτέ.
έχουμε δει πράγματα και θάματα. Και συνεπώς, βεβαίως, ως πιθανότητα υπάρχει. Δηλαδή, υπό την λογική ότι ποτέ κανείς δεν περίμενε το ΠΑΣΟΚ θα είναι ένα κόμμα το 7%. Αυτό το πρίσμα μπορεί να πει σήμερα ότι ναι, αφού έγινε αυτό, γιατί να γίνει και το αντίθετο. Άμα σας λέγανε εσάς το βράδυ του 2009 του Οκτωβρίου, ναι, ότι το ΠΑΣΟΚ όταν έπαιρνε 44,6%, σας λέγανε ότι σε τρία χρόνια από σήμερα, σε τρία χρόνια, το 12, το ΠΑΣΟΚ θα πάρει 11%. Ούτε κατά διάνοια. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι δυναμική η πολιτική και ως δυναμική διαδικασία αλλάζει τα δεδομένα πολύ γρήγορα, τα μεταβάλλει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αναστασίου, νομίζω ότι είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα. Λογικά θα τα ξαναπούμε μέχρι τον Δεκέμβριο, δεν υπάρχει περίπτωση. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε αν έχετε ήδη πρόγραμμα ανθρώπων, υποψηφίων δηλαδή, που έχουν ανακοινώσει την έλευσή τους στην Καστοριά. Όχι, μετά τον τίποτα. Γιάννη Λοβέρτο, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι θα έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης, χωρίς να ξέρουμε ακόμα ημερομηνία. Μόνο για τον κύριο Ανδρουλάκη ξέρουμε κάτι. Δεν έχω ακόμα πρόγραμμα, υπό την έννοια ότι μετά την τυπική ανακήρυξή του. Βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικό να έρθουν, έτσι. Σαφώς. Αφενός. Αφετέρου, νομίζω ότι όλο αυτό θα δημοσιοποιηθεί και θα το μάθουμε μετά τη σημερινή ημέρα που θα είναι και ανακήρυξη των υποψηφιωτήτων. Ναι. Γιατί οπότε εκεί τα επιτελεία θα δουλέψουν και θα προσπαθήσουν στις επόμενες 45 μέρες μέχρι την πρώτη Κυριακή της εκλογικής διαδικασίας να γυρίσουν όσους περισσότερους νομούς στη χώρα μπορούν. Σήμερα λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη ημέρα και γι' αυτό είστε μαζί μας. Σήμερα θα έχουμε την ανακήρυξη των υποψηφίων. Πρέπει να πούμε όμως ότι δεν απαγορεύεται αύριο να αποσύρει κάποιος την υποψηφιότητά του, έτσι. Όχι. Να μην όχι. Θεωρήσουμε δηλαδή ότι όσοι ανακοινωθούν σήμερα αυτοί θα είναι και στο τέλος, έτσι. Όχι. Να διευκρινίσουμε αυτά. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Μπορεί κάποιος να αποχωρήσει. Δεν μπορεί να προσθεθεί άλλος. Δεν μπορεί να προσθεθεί άλλος, ακριβώς. Ναι. Μπορεί να αποχωρήσει μεν κάποιος από αυτούς που θα ανακοινωθούν σήμερα επισήμως. Δεν μπορεί να προσθεθεί κάποιος. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Κύριε Αναστασίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είπαμε. Και εγώ χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας, λοιπόν, γεια. Αυτά από τον κύριο Αναστασίου, τον γραμματέα του Κοινάλ για την Καστοριά, τον άνθρωπο που καλείται να φέρει πέρα όλη αυτή την εκλογική διαδικασία, φυσικά με τους συνεργάτες του, να κρατήσει τις ισορροπίες, τη δικαιοσύνη ανάμεσα στο πώς θα παρουσιαστεί κάθε υποψηφιότητα και για τους καστοριανούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.